ακριβώς από την αρχή της ευθείας μας. Στο σκέψαμε στην ανακατασκευή του πάρκινγκ, βελτιώσαμε το φωτισμό, μπήκαν φωτά LED και ήταν απαραίτητες πληροφόρσεις και βάλαμε και το αυτόματο σύστημα. Το αυτόματο σύστημα πληρωμής εισιτηρίου, όπως είναι πλέον στα πιο σύγχρονα πάρκινγκ, παίρνοντας το απόκομα και πληρώνοντας σε μηχάνημα κατά την επιστροφή μας όταν είναι να πάρουμε επιστροφή το αυτοκίνητο. Σήμερα σας καλέσαμε εδώ για να το παρουσιάσουμε. Πλέον οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το αυτόματο σύστημα, να πληρώνουν από αύριο και με ηλεκτρονική κάρτα. Και μέσα στον επόμενο, σε ένα μήνα περίπου, το σημαντικότερο επίσης και όλων θα είναι ότι το πάρκινγκ θα μπορεί να λειτουργεί πλέον και σε 24ωρη βάση. Εκεί δηλαδή που έκλεινε στις 12 η ώρα τη νύχτα, δεν θα κλείνει πια, θα μπορεί να λειτουργεί σε 24ωρη βάση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και εξυπηρετεί τους πολίτες. Βελτιώνουμε την ποιότητα της ζωής των αγροτών. Μάλιστα, σε λίγο καιρό εδώ θα υπάρχει και θέσεις για ηλεκτρικά ποδήλατα, όπως γνωρίζετε, γιατί θα μπει και το σύστημα των ηλεκτρικών ποδηλάτων. Και όλα αυτά με πολύ χαμηλό κόστος. Γιατί γνωρίζετε ότι η τιμολογική πολιτική είναι πάρα πολύ χαμηλή πλέον και στο δημοτικό πάρκινγκ, αλλά και στις στάθμες, στους δρόμους, στο σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης. Δήμαρχε, ο εξυγχρονισμός του χώρου του πάρκινγκ και μονή κινδύνει για απώλειες θέσεις εργασίας. Όχι, γιατί αυτό που πραγματικά θα συμβαίνει θα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν και να συνεχίσουν να υπάρχουν άνθρωποι που θα επιτηρούν το χώρο. Μάλιστα, με την επέκταση της 24ωρης βάση, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν μαζί με τα Σάββατα και Κυριακές και αργίες, θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Να καταλάβετε μόνο ένα πράγμα για το πόσο σημαντικό είναι. Ότι ένας άνθρωπος έτρεχε στις 12 η ώρα το βράδυ να βγάλει το αυτοκίνητο από το πάρκινγκ, κάτι το οποίο μετά από λίγο χρονικό διάστημα δεν θα ισχύει. Όπως επίσης θα υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας και σε γιορτές και αργίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πραγματικά αυτό που λέμε. Προσπαθούμε να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής. Για την νέα κατάσταση σήμερα. Η νέα κατάσταση είναι σήμερα όλο αυτό που είδατε, όλο αυτό το σύστημα. Τράβηξε ένα χρόνο σχεδόν για να μπορέσουμε να βγει η μελέτη και να μπορέσουμε να το τοποθετήσει η εταιρεία. Την Παρασκευή που μας πέρασε γίνανε οι δοκιμές και Σάββατο πρωί ξεκίνησε κανονικά η λειτουργία του. Εκτός αυτού και η ενημέρωση ταυτόχρονα στον κόσμο, έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να το δουλέψει. Μας παρουσιάσετε με συντομία το σύστημα αυτό. Το σύστημα, η καρδιά του συστήματος είναι αυτό που είδατε μέσα στο control room. Αυτό αποτελείται, από εκεί φεύγουν όλες οι εντολές του συστήματος. Υπάρχουν ένα τερματικό εισόδο, το οποίο είναι αυτό που είδατε εδώ, και το τερματικό εξόδου, το οποίο ελέγχει την είσοδο και την έξοδο των οχημάτων, σύμφωνα με τις πινακίδες, καταγράφονται οι πινακίδες, και υπάρχει και η πληρωμή, η αυτόματη πληρωμή, η πληρωμή με POS που θα γίνει εντός των ημερών, γιατί περιμένουμε το μηχάνημα από την τράπεζα, και υπάρχει και η αυτόματη πληρωμή, όπως είδατε, στο κινητοδέχτη. Αυτό διευκολύνει έτσι και τους πολίτες, αλλά... Ναι, διευκολύνει πάρα πολύ τους πολίτες, τους δημότες. Εκτός αυτού όμως είναι ότι και οι ίδιοι υπάλληλοι με τα χρηματικά τους δεν έχουν καμία σχέση, διότι ή θα πάνε κατευθείαν στην τράπεζα ή θα αποκηθευτούν στον αυτόματο κινητοδέχτη. Του πάρκιν, από το 14 ας πούμε που αναλάβαμε, εμείς ρίξαμε τις τιμές του πάρκιν. Αυτή τη στιγμή, αν ψάξετε, αν δείτε, είναι το φτηνότερο πάρκιν σε όλη την Ελλάδα. Η πρώτη ώρα είναι στο 1 ευρώ, κάθε ώρα μετά χρεώνεται 50 λεπτά. Έχουμε βάλει το 24ωρο στα 8 ευρώ, όπως επίσης και το μήνα στα 60 ευρώ από 90 που ήταν πρώτα, και το χρόνο έχουμε και ετήσια συμβόλαια, είναι στα 600 ευρώ.